Καλησπέρα σας από το γνωστό μέρος της καρδιάς μας. Κυριακή σήμερα, δεν έχει αρρύθμιση. Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο έλειψα λόγω υποχρεώσεων, αλλά σήμερα, τώρα το απόγευμα δηλαδή, δεν χάνεται η βόλτα εδώ πέρα, η οποία είναι σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι, έχει ωραίο αεράκι τώρα. Εν τω μεταξύ βλέπω και φώτα πάνω στο δικέφαλο. Πέσανε. Λοιπόν, τον φωτίζουν από το μαγαζί του Σταύρου. Ένα ειδηλιακό μέρος με πάρα πολύ κόσμο, λαϊκό προσκύνημα θα έλεγα, και άμμο ποταμίσια κάτω, δηλαδή καλύτερα από το να είσαι σε παραλία. Λοιπόν, όλα καλά, προχωράμε, είμαι μόνος μου. Όπως πάντα. Τι είναι αυτό. Εδώ πέρα βλέπουμε τον, μάλλον δεν τον βλέπουμε, ακούμε τον πύρωνα. Και γενικά κόσμος και κοσμάκης έρχεται και φωτογραφίζεται κάτω από το, μνημείο αυτό εδώ πέρα. Από ό,τι λένε εδώ πέρα, πιθανόν να προσταθούν. Αυτό ο Αϊτός έχει δύο κεφάλια. Έχει δύο κεφάλια, γιατί είναι το σήμα της ΑΕΚ. Και τα κεφάλια δεν αλλάζουν, αλλά αλλάζει όμως, αλλάζουν τα φτερά, τα οποία από ό,τι λέμε εδώ πέρα υπάρχει περίπτωση να προσταθούν κι άλλα και να αυξήσουν τον όγκο. Δεν έχει τελειώσει. Κάτω στη βάση. Κάτω στη βάση. Λοιπόν, κάτω είναι η βάση, η οποία θα μπει, μάρμαρο. Ωραία. Και δεν ξέρω τι κόλπο είναι αυτό. Βλέπω κάτι πράσινα φώτα. Το φωτίζουν και κάτι μπλε. Τώρα είναι μοβ. Λοιπόν, έχει διάφορα χρώματα. Έχουμε και πολλή δουλειά ακόμα. Θα προσθέσουν πολλά πράγματα. Προσθέσουν πολλά φτερά. Α, ωραία. Έχει δύο παλέτες μέσα με φτερά που βάλανε μέσα. Θα είδαμε κατεβάσει από την Ιταλίκα. Έχουμε πληροφορία σίγουρη. Έχει και άλλα πράγματα. Πολλά ωραία. Πράγματα ακόμα. Ωραία. Απλά τώρα, ακόμα και σήμερα, αφαιρούν τα κομμάτια που είχαν τοποθετήσει για τη μεταφορά του. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που με σκέφτηκε, τον Βίρονα, τον Λουκά, τον... ποιον άλλος μου έστειλε, τον Κύπριο από το Παλαιό Φάλιρο, οι οποίοι, παρόλο ότι δεν ήμουν εδώ πέρα, ήταν σαν να ήμουν, γιατί μου στείλανε 100.000 ανταποκρίσεις, τα είδατε όλα. Τα βίντεο σας άρεσαν. Να πω ότι το με την Ευανθία Ρεμπούτσικα το τραγούδι ήταν επιλογή του Κύπριου από το Παλαιό Φάλιρο, δεν ήταν δικιά μου, το έχω βάλει και εγώ άλλες φορές μετά, πάρα πολύ ωραίο, συγκίνηση, αφού όταν το κόλλαγα εκεί πέρα, ξέρω εγώ, συγκινήθηκα, τώρα δεν ξέρω πώς θα το πω, κάπως έτσι, και που να γίνει και το γήπεδο και να μπούμε μέσα, δηλαδή στα προεόρτια. Ελπίζω και εύχομαι αυτό που έχει ακουστεί για την, ότι την άλλη εβδομάδα θα έχουμε πληροφορίες για τα διαρκείας να είναι αλήθεια, ώστε να οργανωθούμε. Να πιάσουμε ο καθένας τη θέση του και να περιμένουμε. Και μετά να γίνουν σύντομα οι εργασίες και το Σεπτέμβριο, όπως ακούγεται εδώ πέρα, τώρα μακάρι να μπούμε μέσα, να αρχίσουμε τη χρονιά. Εδώ. Άλλο. Ένας φίλος είχε μια ιδέα να... φέρνουν εδώ πέρα στεφάνια για κατάθεση, λοιπόν, ώστε να γίνεται σωστά η κατάσταση. Λοιπόν, ήταν ένα μικρό βιντεάκι από μένα, έτσι, για τη στέρηση που έπαθα το Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ τους φίλους που με θυμηθήκανε. Το θέμα είναι το εξής τώρα, ότι αυτός εδώ ο Αϊτός, λογικά όταν τελειώσει θα τον φωτίσουν όπως πρέπει, σαν τα... σαν τα έργα τέχνης εκεί, Παρθενώνα, Ακρόπολη κτλ. Μύρωνα. Εντάξει, το φωτισμό θα το επιμεληθούν αυτοί που έχουν φτιάξει το καλλιτέχνη. Εννοείται. Εμείς τι ξέρουμε. Καλή συνέχεια σε όλα τα φιλαράκια. Εμείς θα είμαστε κάθε μέρα εδώ, θα μεταδίδουμε ό,τι νέο έχουμε. Μια ζωή αεκάρα. Ωραίος. Λοιπόν, κλείνω κι εγώ. Τα λέμε. Στο επόμενο, μια ζωή αεκάρα.